Γεια σας. Και σήμερα κοντά σας με μια διαφορετική, εύκολη συνταγή. Μπούτι κοτόπουλο με μανιτάρια και ρύζι. Θα χρειαστούμε ζωμό λαχανικών για να ψήσουμε τα μπούτια στο φούρνο, τα κοτόπουλα. Ελαιόλαδο. Λευκό κρασί. Τη μουστάρδα. Λίγο ψιλοκομμένο σκόρδο. 3-4 φύλλα δάφνης, λίγο αλατοπίπερο στο ζωμό. Τα μπουτάκια κοτόπουλο, έτσι τα ανακατεύω να πάνε τα υγρά παντού και αλατοπιπερώνω και λίγο από πάνω. Και βρέχω μια λαδόκολα. Και θα ψήσω στο φούρνο σε 180 για 15-18 λεπτά περίπου, 20, εξαρτάται από το πάχος που έχει το κοτόπουλο, το μπούτι. Πρέπει να ψηθεί όμως τον πυρήνα καλά. Πάμε να κάνουμε τη διαδικασία για να ετοιμάσουμε το πιλάφι. Ζεσταίνω την κατσαρόλα, ελαιόλαδο, ψιλοκομμένο κρεμμύδι, πιπεριά φλωρίνης κομμένη σε μικρό καρέ. Μόλις μαλακώσουν η πιπεριά και το κρεμμύδι, προσθέτω τα μανιτάρια, το ρύζι, σβήνω με το λευκό κρασί. Ρίχνω το ζωμό λαχανικών. Να θυμόσαστε πάντα ότι το ρύζι είναι ένα προς 2,5 στα υγρά. Στην περίπτωση εδώ που έχουμε τα μανιτάρια, αυτό που σας είπα και πριν είναι ότι τα μανιτάρια από μόνα τους θα βγάλουν νερά. Γι' αυτό και το νερό θα ρίξω το μισό μέσα, για να μην είμαι συνέχεια πάνω από την κατσαρόλα να ανακατεύω. Χαμηλώσω τη φωτιά, αλάτι, πιπέρι και το ξυσμένο κύμινο. Είναι από τα μπαχαρικά που μου αρέσουν πάρα πολύ, ιδιαίτερα στα πιλάφια. Θα σκεπάσω την κατσαρόλα. Ο φούρνος σχεδόν έχει ετοιμάσει το κοτόπουλο. Το ρύζι, είδατε ότι έχει απορροφήσει τα υγρά, αυτό μας έχει μείνει. Το ρίχνω και αυτό. Ξεσκεπάζω την κατσαρόλα. Κλείνω τη φωτιά εδώ. Λίγο ελαιόλαδο και λίγο μαϊντανό, ψιλοκομμένο. Για να τελειώσουμε και το υπόλοιπο τώρα εδώ. Καλή απόλαυση.